Τέλεια! Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Καλό φθινόπωρο. Εύχομαι να. Μάλλον γιατί να πω και φθινόπωρο. Κάποιοι στεναχωριέστε όταν ακούτε για φθινόπωρο. Παρατεταμένο καλοκαίρι, έτσι. Οπότε ουσιαστικά. Τι να σας πω. Να σας πω. Να έχουμε καλοκαίρι μέχρι 31 Δεκεμβρίου και μετά. Όλοι μαυρισμένοι βλέπω είστε, ε! Μπράβο! Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν μαύρισα πάρα πολύ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Προσέχω γενικά, προσοχή με τον ήλιο. Και ελπίζω να είσαστε καλά. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στα κανονικά. Βέβαια, ο Αντένα έχει και το προνόμιο, και αυτό το λέω για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξαναζήσουμε καλοκαιρινή έτσι, διάθεση, μια καλοκαιρινή εσάνς θα υπάρχει δηλαδή στο πρόγραμμα του Αντένα, αφού θα συναντήσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Κατάρ, που μέχρι τώρα, βεβαίως. Οπότε λοιπόν μέσα στο Νοέμβρη θα ζήσουμε έτσι ωραίες ποδοσφαιρικές καταστάσεις. Άρα ξεκινάει η σεζόν με τις καλύτερες διαθέσεις για να συνεχίσει το καλοκαίρι μέσα στο χειμώνα. Τι άλλο να πω! Λοιπόν, ξεκινάμε και ξεκινάμε με τους καλύτερους Ιωνούς, διότι ο κύριος που θα έρθει τώρα είναι πραγματικά αυτό που λέμε λατρεύει το παιχνίδι, είναι φανατικός του εκατομμυριούχου. Θα σας πω ακριβώς τι έχει κάνει. Μένει μόνιμα στη Μάλτα. Εδώ, δίπλα μας βέβαια η Μάλτα. Αλλά δίπλα μας. Σε άλλη χώρα είναι δίπλα. Εδώ καμιά φορά από τον Βόλο δεν έρχεσαι γιατί κουράζεσαι. Μένει στη Μάλτα και ήρθε στην Αθήνα μόνο και μόνο για να παίξει τον εκατομμυριούχο. Δείτε πώς ξεκινάει πραγματικά η σεζόν φέτος. Θέλει να ζήσει πάρα πολύ την εμπειρία και να κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει τη ζωή του. Το όνειρό του είναι να φτάσει στο δεύτερο μαξιλαράκι, γιατί θέλει να κάνει ένα μεταπτυχιακό στη διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα. Νομίζω ότι τι πιο ωραίο το ότι ο άνθρωπος μόλις του είπανε γράφουμε εκείνη την ημέρα, έλα, μπήκε στο αεροπλάνο και ήρθε μόνο για μας. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αλέξανδρος Αλεξίου. Καλώς ήρθες. Όλα καλά. Όλα καλά. Να παίξουμε, πάμε. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Μια χαρούλα. Χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα πρώτα απ' όλα. Ναι, μα συγκινεί αυτό, ναι, πράγμα που έκανες. Ήρθα μόλις σήμερα. Φεύγω αύριο το βράδυ. Ήρθες μόνο για μας. Κατά κύριο ρόλο, ναι. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Οπότε πρέπει να ρωτήσω, το παιχνίδι του εκατομμυριούχου ήταν κάτι που το έβλεπες στη Μάλτα ή σε κάποια άλλη χώρα, στην Ιταλία? Το έβλεπα τώρα. Το έβλεπα από τη Μάλτα, αλλά είναι και από μικρό παιδί. Από την παλιά την παραγωγή, που το βλέπα και το έπαιζα με τους φίλους μου, το έπαιζα με την οικογένειά μου. Και οπότε πάντα ήταν όνειρος. Ήταν όνειρός σου να παίξεις. Οπότε μόλις σου είπαν ότι μπορείς να έρθεις να παίξεις, θα παράτησες όλα, πήρες αεροπλάνο και ήρθες. Εννοείται. Μάλιστα. Εννοείται. Λοιπόν, θα σου ευχηθώ και σε ένα καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλό χειμώνα, δεν ξέρω τώρα αν μαζί τα λέω. Ξέρω δεν είναι ακούγονται ρε αυτές οι φράσεις, γιατί θέλουμε το καλοκαίρι να κρατήσει πολύ για πολλούς λόγους φέτος. Καλά, γενικά στην Ελλάδα και στη Μάλτα εξίσου κρατάει το καλοκαίρι λίγο παραπάνω. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και βέβαια και ο εκατομμυριούχος θέλουμε να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο για να δίνει λεφτά στον κόσμο. Πραγματικά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Και νομίζω θα αδράξω την ευκαιρία και θα πω ότι από όπου κι αν είστε, εσείς που αγαπάτε τον εκατομμυριούχο, είσαστε από την Αμερική, είσαστε από την Ιαπωνία, μας βλέπετε και θέλετε να παίξετε, και οι Ιάπωνες δεχόμαστε! Ακόμη κι αν δεν μιλάτε ελληνικά, δύσκολο βέβαια. Πώς να σας το εξηγώ την ερώτηση, πώς να σας την εξηγήσω? Δεν θα προσπαθήσω να σας την εξηγήσω. Δηλαδή, λέω τώρα πες ότι έρχεται ένας Ιάπωνας εδώ και θέλω να του πω μια ερώτηση, πώς να την εξηγώ? Ναι, θα του βγάζουμε. Δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Εγώ θέλω να έρθετε πάντως. Κάντε ό,τι μπορείτε. Τέλεια. Αλέξανδρε μου, πάμε να τη ζήσουμε την εμπειρία. Πάμε, είσαι ο πρώτος της καινούργια σεζόν. Χαίρομαι. Ελπίζω να είσαι και γουρλής. Ελπίζω να είσαι. Ναι. Είμαι γενικά. Με πάει καλά γενικά. Ωραία, ναι. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. 15 ερωτήσεις. Δεν άλλαξε τίποτα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εννοώ. 15 είχαμε ερωτήσεις, 15 έχουμε και τώρα. Τα δύο μαξιλαράκια στη θέση τους, στην 5η και στη 10η ερώτηση. Στη 15η ερώτηση, 100.000 ευρώ. Μεγάλες. Τρεις βοήθειες, 50-50, βοήθεια κοινού και τηλέφωνο. Βλέπω τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος είναι φίλος? Ναι, είναι φίλος. Είναι φίλος, είναι πάρα φίλος. Πολύ ωραία. Αλέξανδρε, είσαι έτοιμος να παίξουμε? Πανέτοιμος. Εσείς έτοιμοι? Όχι! Όχι! Θέλουμε
Καθίστε, καθίστε. Εντάξει, καταλαβαίνω και εσείς θέλετε καλοκαίρι, αλλά παιδιά, πάρτε το απόφαση. Ξεκίνησε ο εκατομμυρίουχος. Είστε έτοιμοι! Οκ. Κανείς δεν θέλει να φύγει το καλοκαίρι, αλλά πάμε να παίξουμε! Τέλεια. Πρώτη ερώτηση για τα 100 ευρώ, Αλέξανδρε. Πάμε να τη δούμε. Πόσες έχει ο μήνας σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη? 3, 6, 9 ή 12. Θα επιλέξω το γάμα. Το γάμα λοιπόν, 9. Ναι, να το κλειδώσω. Κλειδώνω. Παρακαλώ, κλειδώνουμε γάμα 9. Και για να δούμε αν είναι σωστή. Πάρα πολύ ωραία. Και ο μήνας έχει 9. Πολύ ωραία. Δεύτερη ερώτηση για τα 200 ευρώ. Από ποια χώρα προέρχεται το τυρί Γκούντα? Από την Ελβετία, την Ολλανδία, Γερμανία ή Δανία? Μάλιστα. Αποκλείω Γερμανία, Ελβετία και μεταξύ Ολλανδίας και Δανίας. Ολλανδία, κλειδώνω. Β. Να το κλειδώσω. Ναι. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, Β, Ολλανδία. Και για να δούμε αν είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο. Ωραίο τυρί. Ωραίο τυρί. Good. Τρίτη ερώτηση για 300 ευρώ. Ποιος είναι ο ακριβής τίτλος της τραγουδίστριας του Ευγένιου Ιονέσκο? Φαλακρή, λαμπερή, χαροπή ή παρανοϊκή? Ποιος είναι ο ακριβής τίτλος της τραγουδίστριας του Ευγένιου Ιονέσκο? Μεταξύ Β και Γ, αλλά φοβάμαι να επιλέξω αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος καθόλου. Έχεις 3 βοήθειες, Αλέξανδρε, αφού δυσκολεύεσαι. Θα πάρω το 50-50. Θα πάρουμε την πρώτη βοήθεια. Θα πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ, ζητάμε την πρώτη βοήθεια. Τη βοήθεια 50-50. Και θα παρακαλούσα να φύγουν από την οθόνη οι 2 από τις 3 λάθος απαντήσεις. Μάλιστα. Ήσουν ανάμεσα στο Β και στο Γ και έφυγε και το Β και το Γ. Τώρα με μπέρδεψε ακόμα περισσότερο, ναι. Τώρα δεν έχω καθόλου εικόνα. Έχουμε άλλες 2 βοήθειες. Αν νιώθεις ότι δεν είσαι 100% σίγουρος, πού πάει πιο πολύ το μυαλό σου? Εκεί που πήγαινε πριν ήταν λάθος. Άρα φαντάζομαι ότι θα συνεχίσω αυτό το... Δεν μπορώ να... Δεν με κατατοπίζει καθόλου. Δεν μου έχετε καθόλου κάτι στο μυαλό. Ο Φίλιππος με τι ασχολείται? Θεατρολογία. Θεατρολογία. Άρα μπορεί να το γνωρίζει. Θα πάρω τη βοήθεια του τηλεφώνου. Του τηλεφώνου. Πάρα πολύ ωραία. Δεύτερη βοήθεια σε μια ερώτηση που δεν του λέει τίποτα του Αλέξανδρου και είναι πολύ λογικό να ζητάει μέσα από τις βοήθειες να περάσει αυτό το σκόπελο. Παρακαλώ, παίρνουμε τηλέφωνο τον Φίλιππο. Φίλιππε, καλησπέρα. 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 Έχουμε κολλήσει σε μια ερώτηση, είσαι η δεύτερη βοήθεια για τη συγκεκριμένη ερώτηση και βέβαια στο έχει κάνει λίγο πιο εύκολο ο Αλέξανδρος, γιατί πήρε προηγουμένως τη βοήθεια 50-50, έχουν φύγει οι 2 λανθασμένες απαντήσεις, μένει μία μόνο λανθασμένη απάντηση. Άρα 50% έχετε επιτυχία να την απαντήσετε αυτή την ερώτηση. Έχετε 45 δευτερόλεπτα και ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Φίλιππε, με ακούς? Μάλιστα. Ποιος είναι ο ακριβής τίτλος της τραγουδίστριας του Ευγένιου Ιονέσκο? Μάλιστα. Φαλακρή ή παρανοϊκή? Φαλακρή. Ευχαριστώ, Φίλιππε. Εγώ. Έπρεπε να τον πάρω πρώτα. Ναι. Να μην χάσω και άλλη βοήθεια. Θα κλειδώσω φαλακρή. Τελική σου απόφαση. Τελική, παρακαλώ, κλειδώνουμε α φαλακρή. Και για να δούμε
αν είναι σωστή η απάντηση. Μπράβο. Είναι αυτό που λέω και θα το πω επειδή είμαστε αρχή της καινούργιας σεζόν, ότι είναι πολύ σημαντική η διαχείριση των βοηθειών. Δηλαδή, αφού ο Φίλιππος ασχολείται με το θέατρο και ήταν, είχε να κάνει με ένα έργο, ουσιαστικά δεν θα χρειαζόταν να έχουμε πάρει την 50-50 αυτή τη βοήθεια. Και φάνηκε να το γνωρίζει και ήταν σίγουρος αμέσως τα πρώτα δευτερόλεπτα. Να πω ότι η Φαλακρή Τραγουδίστρια είναι περίφημο θεατρικό έργο του Ιονέσκο. Ανέβηκε στη σκηνή για πρώτη φορά στις 11 Μαΐου του 1950 στο Παρίσι και πρόκειται για πρωτοποριακό έργο της εποχής του που καθιέρωσε το θέατρο του παραλόγου. Όποτε να ακούσεις θέατρο του παραλόγου, ας πούμε, αυτό είναι το πρώτο έργο που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία. Ο Ευγένιος Ιονέσκο. Αλέξανδρε, είμαστε έτοιμοι για την τέταρτη ερώτηση και για τα 400 ευρώ. Πάμε να τη δούμε. Σε ποιου ομαδικού αθλήματος τον τελικό έπαιξε η Εθνική Ελλάδος Ανδρών στους Ολυμπιακούς του Τόκιο το 2021? Στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, στο πόλο ή στο χάντμπολ? Το γάμα, στο πόλο. Τελική σου απάντηση. Τελική. Παρακαλώ, κλειδώνουμε γάμα πόλο. Είναι η σωστή. Μάλιστα. Σερβία. Παίξαμε με τη Σερβία, ιτηθήκαμε 13-10, αλλά τα παιδιά ήταν υπέροχα. Είναι φοβερή πάντα. Ναι, και συγχαρητήρια στα παιδιά εκεί, στην ομάδα Πόλο. Συγχαρητήρια σε αυτή την υπέροχη ομάδα Πόλο που πάντα φέρνει διακρίσεις, έτσι και μας κάνει περήφανος μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια. Παρακαλώ, πέμπτη ερώτηση για 500 ευρώ, να τη δούμε. Σε ποια ήπειρο βρίσκεται η έρημος Καλαχάρη? Στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία ή στην Αμερική? Στην Ευρώπη δεν βρίσκεται σίγουρα. Στην Αμερική δεν νομίζω. Είμαι μεταξύ Β και Γ. Τώρα θα ήταν χρήσιμη η βοήθεια ίσως το 50-50. Πού βρίσκεται η έρημος Καλαχάρη? Λογικά βρίσκεται στην Αφρική. Αλλά είναι μία κρίσιμη ερώτηση τώρα και δεν νιώθω σίγουρος. Αν νιώθεις ότι σίγουρος. Είναι... Στην Ευρώπη είσαι δεν ανάμεσα είναι. Στο Β και στο Γ, όπως μου λες, Αφρική ή Ασία. Ναι. Δεν θα πάρω και την τρίτη βοήθεια, θα το ρισκάρω. Και τι θα απαντήσεις? Αφρική, Β. Να το κλειδώσω. Παρακαλώ, Β' Αφρική. Βρίσκεται η έρημος Καλαχάρη στην Αφρική? Πάρα πολύ ωραία. Νότια Αφρική βρίσκεται η έρημος Καλαχάρη. Να λοιπόν που μας έμεινε και μία βοήθεια. Καλά έκανες και ρίσκαρες. Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Θέλει και ένα ρίσκο λίγο η ζωή κάποια στιγμή. Είχα στο μυαλό μου ότι δεν θα βγάλουμε ούτε τα εισιτήρια από τη Μάλτα. Όχι, τα εισιτήρια τα βγάλαμε. Ειδικά μετά τη δεύτερη ερώτηση. Κόλλησες λίγο εκεί με τη Φαλακρή Τραγουδίστρια. Είναι ένα πολύ γνωστό έργο. Αλλά είπαμε ότι αν έπαιρνες... Έπαθα σε Ντόνι. Τώρα δηλαδή νιώθω πολύ καλύτερα. Τώρα μου φύγε το άγχος. Βγάλαμε τα εισιτήρια. Ορίστε, αφού ξέρεις τέτοιες ωραίες θεατρικές ορολογίες, το έπαθα σε Ντόνι. Που σημαίνει βέβαια για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι σε Ντόνι παθαίνει ένας ηθοποιός να ξεχνάει τα λόγια του πάνω στη σκηνή. Και δεν θυμάται τίποτα. Ουσιαστικά δεν ξέρω τώρα αν έπαθε σε Ντόνι, δεν δουλεύει το μυαλό. Γιατί αν πάθει σε Ντόνι στον εκατομμυρίο, σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει καν την ερώτηση. Όχι, την καταλάβαινα την ερώτηση, αλλά όλες οι απαντήσεις μου φαίνονταν πιθανές. Τέλεια. Αλλά τώρα είμαι. Να δούμε τη στήλη μέχρι τώρα. Η στήλη μας είναι αυτή τη στιγμή στα 500 ευρώ και θέλω να σου πω, επειδή το στόχο σου είναι το δεύτερο μαξιλαράκι, σε 5 ερωτήσεις φτάνουμε στο δεύτερο μαξιλαράκι. Με μία βοήθεια μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε. Τα εισιτήρια τα έχεις βγάλει, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ. Είσαι πάρα πολύ καλά με αυτό. Μου είπανε ότι θέλεις να κάνεις μεταπτυχιακό. Ναι. Η δουλειά σου είναι λογιστής. Ασχολούμαι με τα λογιστικά, ναι. Μάλιστα.
και θέλω να κάνω μεταπτυχιακό στην διαφθορά του οικονομικού εγκλήματος. Στη διαφθορά του οικονομικού εγκλήματος. Ναι. Μάλιστα. Ο αδιάφθορος Αλέξανδρος. Να σου πω, Αλέξανδρο. Σε εισαγωγικά. Ναι, γιατί θέλεις, δηλαδή, τι είναι αυτό που σε ιντριγκάρει, τι κάτι πρέπει να. Γενικά μου αρέσει. Έχω δει και το πρόγραμμα σπουδών, μου αρέσουν και το κομμάτι αυτό. Ζω σε μια χώρα που. Ζει σε μια χώρα που να μην το συζητήσουμε. Ναι, αφήστε το. Πρόσφατα έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τη Μάλτα. Φορολογικός παράδεισος για πάρα πολλές περιπτώσεις. Αρκετή έτσι, μαφιόζικη διάθεση και εκεί. Εντάξει, ναι, υπάρχουν πολλές καταστάσεις. Εντάξει, δηλαδή, ακούγοντας το ντοκιμαντέρ, έπαθα πλάκα. Ναι. Δεν περίμενα ότι η Μάλτα, ένα τόσο ωραίο μέρος. Γενικά, επικρατεί λίγο μια κατάσταση. Συνήθως αυτά τα μικρά μέρη. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά να πούμε ότι είναι ένα πολύ ωραίο νησί. Όχι, είναι πολύ όμορφο νησί. Ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Είναι πολύ ωραίο. Βέβαια, μάλιστα, σαν την Ελλάδα δεν έχει πουθενά. Να τα λέμε όλα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σου ευχόμαστε να φτάσει το δεύτερο μαξιλαράκι και να τα πάρεις τα λεφτά. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά όπως και να έχει, βγάλαμε τα εισιτήρια, οπότε είμαστε καλυμμένοι. Κυρίες και κύριοι, έκτη ερώτηση για 1000 ευρώ. Πάμε να δούμε τι θα συναντήσουμε εκεί. Σε ποια εκκλησία αντιτάχθηκε ο Μαρτίνος Λούθυρος? Στην Ευαγγελική, την Καθολική, την Ορθόδοξη ή την Προτεσταντική? Μαρτίνος Λούθυρος. Μάλιστα. Σου λέει κάτι η ερώτηση? Ναι, μου λέει. Θα επιλέξω Β, Καθολική. Καθολική. Ναι. Μάλιστα. Να το κλειδώσω. Κλείδωσέ το. Παρακαλώ, κλειδώνουμε το Β' Καθολική. Ο Αλέξανδρος απαντάει Β' Καθολική. Κρατάει τη βοήθεια του κοινού. Οπότε ή τον αποχαιρετούμε με μια βοήθεια πολύ σημαντική που δεν χρησιμοποίησε ή συνεχίζει πολύ δυνατά για την 7η ερώτηση. Αν ξεπεράσουμε την 6η, δηλαδή τη συγκεκριμένη. Παρακαλώ, δώστε μας ποια είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο, Αλέξανδρε. Πάρα πολύ ωραίος και χαίρομαι έτσι που στα πράγματα που νιώθεις ότι τα ξέρεις, δεν χαλάς βοήθεια. Πραγματικά, δύο βοήθειες που αδίκως τις πήραμε και το ξαναλέω. Τουλάχιστον η μία θα μπορούσε να. Η 50-50 να την έχουμε ακόμη. 50-50. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στα 1000 ευρώ. Κοντεύουμε στις 5000. Να πω για την συγκεκριμένη ερώτηση ότι στις 31 Οκτωβρίου του 1517 ο Λούθυρος θυροκόλλησε στον καθεδρικό ναό της Βιτεμβέργης 95 θέσεις για την μεταρρύθμιση του καθολικισμού. Αυτό οδήγησε τελικά στην ίδρυση της Προτεσταντικής Εκκλησίας. Ναι. Ήταν η έναρξη, επειδή ακούμε συνεχώς για Προτεστάντες, τι ακριβώς συνέβη. Εκεί έγινε και έναρξη της Προτεσταντικής Εκκλησίας. Μια πολύ, δηλαδή, ένα κομβικό σημείο σε ό,τι αφορά τις θρησκείες και τον Προτεσταντισμό. Φύγαμε για 7η ερώτηση και για 2.000 ευρώ. Από ποιο νομό κατάγονται οι περισσότεροι πρωθυπουργοί στην ιστορία της χώρας? Από το νομό Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Αρκαδίας ή Λακωνίας? Έχω καταγωγή από Πάτρα. Έχω μεγαλώσει Πάτρα. Μάλιστα. Γνωρίζω ποιοι είναι από την Αχαΐα. Ποιοι είναι από την Αχαΐα? Παπανδρέου. Όλοι οι Παπανδρέου είναι από το καλέ της Αχαΐας. Από τους άλλους νομούς, δεν θυμάμαι κάποιον. Άλλοι πρωθυπουργοί, όπως Καραμανλής, νομίζω δεν είναι από την Πελοπόννησο, ούτε από την Αιτωλοακαρνανία. Πρέπει να είναι από Βόρεια Ελλάδα κάπου. Μεγαλόπολη της Αρκαδίας υπάρχει κάποιος πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν είναι αρκετός, αν είναι ένας.
Εμείς ζητάμε τους περισσότερους πρωθυπουργούς από έναν νομό. Από έναν νομό, ναι. Η Τολοκαρνανία επίσης έχει κάποιους πρωθυπουργούς, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιους. Έχουμε πάντα τη βοήθεια του κοινού. Έχω ένα αίσθηκτο για τον τόπο μου. Για τον νομό Αχαΐας. Για τον νομό Αχαΐας. Θα ακολουθήσεις το αίσθηκτό σου ή θα πάρουμε τη βοήθεια του κοινού. Πιστεύω πάρα πολύ τον νομό Αχαΐας. Απλά φοβάμαι μην υπάρχει κάποια άλλη γενιά από τους άλλους νομούς που μου διαφεύγει τώρα. Εμείς είχαμε Παπαδρέου Ατρέα Γιώργου. Πως υπήρχε κάποιος... Στεφανόπουλος ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ήταν, δεν θυμάμαι να ήταν πρωθυπουργός. Δεν θα πάρω βοήθεια, θα ρισκάρεις. Θα επιμείνω, ναι, θα ρισκάρω στο μοναδικό που ουσιαστικά θυμάμαι κάποιους πρωθυπουργούς. Αχαΐας. Δεν έχω εικόνα, δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι Καραμαλής, νομίζω είναι από Βόρεια Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου στις Τσέρες ή κάπου εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, ή από την Αθήνα. Ένα από τα δύο μέρη, δεν θυμάμαι καλά. Β' Αχαΐας. Κλειδώνω. Κλειδώνεις. Παρακαλώ, Β' Αχαΐας. Θα έλεγε κανείς ότι ο Αλέξανδρος, ενώ ξεκίνησε πραγματικά με μία ερώτηση που είχε να κάνει με θεατρικό έργο, τη φαλακρή τραγουδίστρια, και έχασε δύο βοήθειες και μπορεί κάποιος να πόνταρε ότι αποκλείεται να πάει παραπάνω, μάλλον δεν θα είναι η μέρα του στις ερωτήσεις. Και ενώ έχει τη βοήθεια του κοινού, ρισκάρει, δεν την ξαναζητάει, νιώθει ότι η απάντηση είναι νομός Αχαΐας. Ουσιαστικά σκηνοβατεί κάθε φορά, ανάμεσα σε αυτό που θυμάται, δεν είναι απόλυτος, και στο ότι θέλει να κρατήσει αυτή τη βοήθεια για κάτι που δεν θα του λέει τίποτα. Κυρίες και κύριοι, από πού πιστεύετε ότι κατάγονται οι περισσότεροι πρωθυπουργοί στην ιστορία της χώρας? Μπράβο, Αλέξανδρε, μπράβο. Παίζεις πάρα πολύ ωραία, ειλικρινά. Δηλαδή, θέλει και λίγο ρίσκο εδώ η κατάσταση. Πρώτα απ' όλα ήρθαμε για να παίξουμε. Πέρα από αυτό. Έκανα ένα ολόκληρο ταξίδι και όλα ήρθαμε ανταπόκριση. Πέρασα από την πατρίδα σου, από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχω πάρει δύο αεροπλάνα για να έρθω. Βέβαια. Αν δεν ήρθα εγώ για να παίξω, πες ποιος ήρθε. Μα τι είναι αυτό, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, για την ιστορία. Έχουν βγει συνολικά 14 πρωθυπουργοί από το νομό Αχαΐας. Στη συνέχεια της λίστας βρίσκουμε τους νομούς Ετωλοακαρνανίας και Αρκαδίας με 8 και 7 πρωθυπουργούς αντίστοιχα. Ναι. Άρα ο νομός Αχαΐας έχει βγάλει 14 πρωθυπουργούς. Αυτό δεν το γνώριζα έτσι. Φοβερό. Επειδή ναι. Ρωτούσες για τον Καραμαλή, είναι από τις Άρτα Σέρας, από την πρώτη Σερών. Από την πρώτη Σερών. Αλέξανδρε, οι 14 πρωθυπουργοί από το νομό Αχαΐας σου δίνουν 2.000 ευρώ! Και με τη βοήθεια του κοινού να την κρατάμε σταθερά και γερά. 8η ερώτηση για 3.000 ευρώ. Παρακαλώ να τη δούμε. Σε μια τυπική συμφωνική ορχήστρα, ποιο όργανο παίζουν οι περισσότεροι μουσικοί? Κιθάρα, πιάνο, όμποε ή βιολί? Θα ξεκινήσω πάλι να αποκλείω απαντήσεις, τουλάχιστον αυτές που πιστεύω. Ναι, που σου έρχονται αμέσως στο μυαλό. Ναι. Γιατί μόλις σου διάβασα την ερώτηση, σε είδα που κοίταξες ψηλά για να φανταστείς μια ορχήστρα πώς είναι. Ναι, σκέφτηκα μια ορχήστρα και θυμάμαι ότι δεν βλέπω τόσες πολλές κιθάρες. Εκτός να πέσουμε σε συμφωνική κιθάρας. Ναι. Δεν μιλάμε για αυτή. Όχι, δεν μιλάμε για αυτή και... Δεν ξέρω αν επειδή πάλι θα ουσιαστικά θα αποκλείω απαντήσεις, δεν ξέρω αν θα μου βγει πάλι, πως χρειαστεί τώρα να πάρω τη βοήθεια του κοινού.
Πάντως αποκλειώ την κιθάρα. Μπορεί να είναι το βιολί ή το πιάνο. Σε μία από τις δύο απαντήσεις θα ήθελα να καταλήξω εγώ. Αν θυμάμαι καλά, έχω δει περισσότερα βιολιά σε συμφωνική ορχήστρα. Σε μια τυπική συμφωνική ορχήστρα. Αλλά πώς να ρισκάρω, κρατώντας μια βοήθεια. Είσαι ανάμεσα στο βιολί και στο πιάνο, ουσιαστικά. Ναι, είμαι ανάμεσα στο βιολί και στο πιάνο και θα σκεφτόμουν το βιολί. Αλλά έχω την βοήθεια του κοινού και δεν θα ήθελα να την αφήσω έτσι και να φύγω. Θα ρισκάρεις ή θα πάρεις και την τρίτη βοήθεια. Κιθάρα, όμποε. Εγώ θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Θα πάρεις τη βοήθεια του κοινού. Ναι. Νομίζω βιολί, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Και πιστεύω ότι μπορεί να μου διαφεύγει κάτι στο μυαλό. Δεν θυμάμαι. Δεν μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Παρακαλώ, ζητάμε τη βοήθειά σας. Όσοι είσαστε εδώ πέρα μαζί μας και μόνο όσοι γνωρίζετε, δεν είναι υποχρεωτικό, ψηφίστε στην ερώτηση σε μία τυπική συμφωνική ορχήστρα ποιο όργανο παίζουν οι περισσότεροι μουσικοί. Α, κιθάρα, Β, πιάνο, Γ, όμποε, Δ, βιολί. Παρακαλώ, ψηφίστε τώρα. Ο 82% με τεράστια διαφορά από τη δεύτερη απάντηση. Ναι, βιολί. Ναι, θα κλειδώσω. Παρακαλώ, κλειδώνουμε το Δέλτα βιολί. Και η σωστή απάντηση είναι... Νιώθω ότι έχεις χαλάσει τις βοήθειες στις πιο παράξενες στιγμές, δηλαδή ειλικρινά. Νιώθω δεν έχω κάνει καμία και θα σου εξηγήσω γιατί πόσα πιάνω να έχει μια συμφωνική. Έχει ένα πάντα. Θέλω να πω επειδή είναι λόγω του όγκου. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω. Δηλαδή, επειδή είναι ανάμεσα στο βιολί και στο πιάνο, λέω πόσα πιάνο να έχει. Ναι, δεν μπορεί να έχει πάρα πολλά. Δηλαδή, να έχει πέντε. Να έχει αυτοί, πού θα χωρούσαν, δεν θα γινόταν κάτι άλλο. Πάντα είναι ένας. Αλλά επειδή απαντούσε σωστά και ενώ βλέπω ότι σου πάει το να ρισκάρεις. Δηλαδή, μου πάει να ρισκάρω, αλλά. Εντάξει. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, εντάξει, όχι. Απλά, αν ήσουν ανάμεσα στο όμποε και στο βιολί, θα μπορούσα να καταλάβω ότι το όμποε δεν το έχεις καλά μέσα στο μυαλό σου και τη λες μπορεί να είναι κάποιο άλλο όργανο. Αλλά στο πιάνο. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι κάπως συγκεκριμένα νομίζω τοποθετημένη η ορχήστρα και δεν θυμάμαι στο κομμάτι που είναι τα πιάνο. Δεν έχω στο μυαλό μου μια εικόνα. Για την ιστορία, συχνά 4 πρώτα βιολιά υπάρχουν, 4 δεύτερα βιολιά και μετά είναι οι βιόλες και τα κοντραμπάσου. Οπότε. Θέλω να σου πω ότι πολύ βιολί. Πολύ βιολί. Πολύ βιολί. Πολύ βιολί. Και είναι και πολύ. Δηλαδή, αν τη θυμηθείς, θα δεις ότι παίζουν πόσοι άνθρωποι είναι. Ναι. Πολλοίς κόσμος που παίζει βιολί σε μία συμφωνική. Και βέβαια λένε ότι το βιολί είναι και ο βασιλιάς των οργάνων. Δηλαδή, ναι. Ότι ουσιαστικά είναι. Και γι' αυτό ίσως είναι και τόσο ένα πολύ έντονο μουσικό όργανο μέσα σε μία συμφωνική ορχήστρα. Λοιπόν, αλλά τώρα αυτό ανήκει στην ιστορία. Εμείς να συνεχίσουμε το βιολί μας. Να απαντάμε σωστά. Έχουμε φτάσει στην ένατη ερώτηση για 4.000 ευρώ, που εδώ θα ήταν πολύ σημαντική η βοήθεια του κοινού, ακριβώς για τον λόγο του ότι την ήξερε στην απάντηση, την 8η. Για να δούμε, μακάρι να μην χρειαστεί, γιατί ο στόχος του Αλέξανδρου είναι 5.000 ευρώ και είμαστε πολύ κοντά στο να το κατακτήσουμε αυτό το ποσό. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση. Από πόσους κύκλους αποτελείται η σειρά La Casa de Papel? 4, 5, 6 ή 7. Καταρχάς, πες μου αν το είδες. Το έχω δει στο παρελθόν, από την πρώτη σεζόν. Ναι. Σίγουρα δεν έχει 7.
Άμα θυμάμαι καλά. Ναι, μου άρεσε. Πολύ ωραία σειρά και ισπανική και. Πολύ ωραίο σενάριο. Σίγουρα δεν έχει 7. Το μπερδεύω λίγο και με μια άλλη σειρά τώρα στο μυαλό μου. Είμαι μεταξύ Α και Β. 4 και 5. Προσπαθώ λίγο να κάνω τώρα μια αναδρομή στο μυαλό μου, λίγο πώς ήταν η πρώτη σεζόν στο Λακάζα. Να σου πω τα ενδεχόμενα, Αλέξανδρε. Αν απαντήσεις σωστά, πάμε στις 4.000 και είμαστε πλέον ένα βήμα πριν από το μαγικό σημείο του παιχνιδιού, την 10η ερώτηση των 5.000 ευρώ, που εκεί μετά υπάρχει και η bonus ερώτηση των 10.000 ευρώ. Αν απαντήσεις λάθος, κάνεις 2.500 ευρώ και φεύγεις μόνο με τα εισιτήρια. Αν σταματήσεις, θα πάρεις 3.000 ευρώ. Είμαι μεταξύ πάλι δύο απαντήσεων, ή το 4 ή το 5. Νομίζω ότι ήταν 4. Προσπαθώ να βάλω λίγο σε μια σειρά, δηλαδή ανάλογα με το σενάριο που πρώτα είχαν πάει στη τράπεζα, μετά είχαν πάει στο. Στο νομισματοκοπείο. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ήταν 4, αλλά είμαι μεταξύ 4-5, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Και είναι και μία ερώτηση που θα μου κοστίσει. Είτε την απαντήσω όμως σωστά, είτε την απαντήσω λάθος. Ειδικά λάθος θα μου κοστίσει πάρα πολύ. Δεν νομίζω ήταν δύο κύκλοι ανά. Δύο μεγάλες ληστείες, δύο κύκλοι για την κάθε ληστεία. 4 νομίζω, αλλά. Αν κάνω λάθος, κοστίζει. Εδώ. Εκείνο το 50-50 που φάγαμε θα ήταν χρήσιμο. Αλέξανδρε. Ναι. Δώσ' μου μια τελική απάντηση, τι θα κάνεις. Ήρθα για να παίξω, αλλά το να κάνω κάποιο λάθος σε απάντηση, ειδικά στη σειρά που την έχω δει τώρα, δεν μου αρέσει. Αλλά είναι, πάει καιρός, δεν θυμάμαι καθόλου καλά. 4 ή 5. Μάλλον θα σταματήσω. Είναι η τελική σου απόφαση. Ναι, Γρηγόρη, είναι τελική μου. Ο Αλέξανδρος σταματάει. Αυτό το βιολί, αυτό με το θέμα της φαλακρής τραγουδίστριας και το χάσιμο των δύο βοηθειών, γιατί κάποιες τις ήξερες πάρα πολύ καλά, αυτό πληρώνουμε τώρα. Και το βιολί δηλαδή προηγουμένως που ήσουν σχεδόν σίγουρος και δεν θέλησες να ρισκάρεις. Αν συνέχιζες, τι θα απαντούσες? Θα είχα αυτό το σκεπτικό. 4 σεζόν, 2 σεζόν η κάθε ληστεία, 2 μεγάλες ληστείες, θα έλεγα το Α. Το Α. Για βάλτε σας παρακαλώ να κλειδώσουμε το Α. Ήταν ανάμεσα στο 4 και στο 5. Ποια είναι η σωστή απάντηση? 5. Ο πέμπτος κύκλος προβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2021 και ήταν και το τέλος της όλης της ιστορίας. Οπότε ήσουν πολύ, πολύ καλά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Yeah.
Αλλά ευτυχώς δεν απάντησες, γιατί πιο πολύ στο Α θα πήγαινες. Ευτυχώς, ναι, θα πήγαινα στο Α. Τα είχα μοιράσει έτσι. Πολύ ωραία. 3.000 ευρώ είναι για τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι μια υπέροχη ζωή. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες από τη Μάλτα. Χάρηκα πάρα και... πολύ. Καλή τύχη στη ζωή σου, Αντιγιά. Χάρηκα πάρα πολύ. Γεια χαρά. Η επόμενη διαγωνιζόμενη είναι μια Ελληνοαιγύπτια Κλεοπάτρα με πατέρα από το Καϊρό και μητέρα από Αθήνα. Διδάσκει Ισπανικά και Αγγλικά και παράλληλα μεγαλώνει τον τρίχρονο γιο της. Αν τα πάει καλά απόψε στον εκατομμυριούχο, θα κάνει ένα ταξίδι στο Κάιρο για να δει την οικογένειά της. Πάρα πολύ ωραίο σκοπός. Ας υποδεχτούμε παρακαλώ με ένα δυνατό χειροκρότημα την κυρία Άννα Μαρία Σαΐντ. Καλώς ήρθατε. Καλά είστε? Καλά. Μιλάω στον Ελληνικό. Φυσικά. Ευχαριστώ. Γρηγόρης εγώ. Μαριάννα εγώ. Μαριάννα. Ναι, έχουμε κάνει ένα μικρό twist στο όνομα. Βγάλαμε πρώτα το Μαρία και μετά το Άννα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα γιατί εγώ το είπα Άννα Μαρία, δεν πειράζει. Άννα Μαρία είναι το βαφτιστικό. Το βαφτιστικό. Εγώ να λέω Μαριάννα. Θα καταλαβαίνεις πάντως, ό,τι και να φωνάζω. Ό,τι και να πείτε. Και ψήτη να πεις, να καταλάβω. Οι δυο μας είμαστε, οι δυο μας θα μιλάμε, πέρα το ότι έχουμε πολύ κόσμο. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Σήμερα το επεισόδιο έχει να κάνει με Μάλτα. Ναι, ναι, είναι. Εδώ, αλλά μεσογειακή κατάσταση. Ναι, ναι, είναι πολιτισμικό, πολύ πολιτισμικό. Μα είναι έτσι κι αλλιώς ο εκατομμυριούχος. Είναι παγκόσμια επιτυχία και παγκόσμια πατέντα. Μάλιστα. Είσαι καλά, πώς έτσι και εδώ στο. Μου αρέσει αρχικά ο παρουσιαστής. Με συγκινήσετε. Τον αγαπώ από το. Είναι ένας όμορφος κόσμος. Ευχαριστώ. Αν κάνω και αναδρομή. Τι μου θυμίζεις, θα σε ευχαριστώ. Ντρέπομαι εγώ, να ξέρεις, όσο και να φαίνομαι άνετος, ντρέπομαι το μου τα λέμε. Είναι μεγάλη πρίκα αυτό που έχετε καταφέρει. Πάρα πολύ, να είσαι καλά, Μαριάννα. Και χαίρομαι που ήρθες. Για αυτό το λόγο, καταρχάς. Ναι, είναι έτσι, να γνωριστούμε. Και για δεύτερο λόγο, έχουμε κανένα στόχο, έτσι, κάτι να πάρουμε κάποια χρήματα. Φυσικά. Το χρήμα είναι πολύ μεγάλο κίνητρο. Βεβαίως. Ειδικά τις εποχές πλέον αυτές πάλι που διανύουμε, που είναι πολύ δύσκολες. Βέβαια. Δεν κερδίζεις εύκολα. Δεν βγάζεις εύκολα χρήματα, εντάξει, η αλήθεια είναι. Και εδώ, αν φανταστείς ότι παίρνουν άνθρωποι σε 20 λεπτά 3.000, 4.000, 2.000, 5.000. Ναι, είναι μαγευτικό. Εντάξει, είναι. Είναι μαγευτικό. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Να είμαστε ρεαλιστές. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό που κάνει ο εκατομμυρίουχος και δίνει τόσα λεφτά σε τόσο κόσμο είναι μοναδικό. Και το λέω συνεχώς και το έχει καταλάβει και ο κόσμος βέβαια. Ότι τα 500 ευρώ με το που εμφανίζονται σχεδόν περισσότεροι τα παίρνουν. Δηλαδή λένε μια καλησπέρα, πέντε ερωτήσεις, 500 ευρώ. Και το χαιρόμαστε. Εγώ τουλάχιστον χαίρομαι πάρα πολύ που φεύγει ένας άνθρωπος έστω με 500 ευρώ, με 1.000. Είναι πολύ ωραίο. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να πας στο Κάιρο και να έρθεις, ας πούμε, καταρχάς λέω για το θέμα του ταξιδιού. Εντάξει, για να πάω οικογενειακός, αν σκεφτεί κανείς τα αεροπορικά. Δεν είναι πολύ ακριβά. Όχι, δεν είναι κοντά πολύ ακριβά. Είμαστε. Ναι. Ναι, κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε, ωραία. Οπότε, με περίπου 5.000 ευρώ είμαστε καλά. Είμαστε εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Βέβαια. Ωραία, εγώ λέω να το προσπαθήσουμε, να δούμε τι θα γίνει, έτσι. Ναι, ένα μαξιλαράκι και ένα δεύτερο. Τέλεια. Μακάρι να φτάσουμε στο δεύτερο μαξιλαράκι, έτσι κι αλλιώς βλέπω ότι τις ξέρεις σε όλες τις διαδικασίες. Είναι 15 ερωτήσεις, 2 τα μαξιλαράκια, στην 5η και στη 10η ερώτηση. Στη 15η βέβαια θα πάμε στο Hollywood με 100.000 ευρώ. Βέβαια. Τρεις βοήθειες, βοήθεια 50-50, βοήθεια κοινού. Και τηλεφώνου Γιώργος. Ποιος είναι ο Γιώργος? Είναι ο άντρας μου. Ο σύζυγος. Είσαι λοιπόν εδώ με τον σύζυγο. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε πότε θα χρειαστεί, αν θα χρειαστεί και τι θα μας, πόσο θα βοηθήσει ο σύζυγος σε αυτή τη διαδικασία. Είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη. Φοβερό που δεν προλαβαίνω να το πω. Εσείς και εγώ. Πάμε να παίξουμε! Μαριάννα. Πρώτη ερώτηση για τα 100 ευρώ. Ποιο από τα ονόματα δεν έχει χρήματα? Θεόδωρος, Νικόλαος, Φίλιππος, Ανάργυρος. Ποιο από τα ονόματα δεν έχει, μέσα σε εισαγωγικά, χρήματα? Είναι... το Δέλτα,
Ανάργυρος. Να το κλειδώσω. Κλειδώστε. Παρακαλώ, το Δέλτα. Και ποια είναι η σωστή απάντηση. Λίγο τρόμαξε στην αρχή, Προσπαθούσα να καταλάβω. Τι σημαίνει. Λοιπόν, είναι σύνθετο όνομα από το στερητικό «αν» και το «άργυρος», που χρησιμοποιήθηκε ως κύριο όνομα για κάθε έναν από τους Αγίους Αναργύρους, τον Κοσμά και τον Δαμιανό, που οι οποίοι θεράπευαν τον κόσμο χωρίς να παίρνουν χρήματα. Κάτι που δεν συμβαίνει πια στην εποχή μας. Όχι, για να μην το καταλαβαίνω πολύ καλά, λες, γιατί και εγώ πολλές φορές πετάω τις πόντες μου. Υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί γιατροί και θεραπευτές που βοηθούν τον κόσμο χωρίς να παίρνουν φακελάκια και λεφτά. Μακάρι να υπάρχουν. Βεβαίως. Βεβαίως. Τέλεια. Δεύτερη ερώτηση για τα 200 ευρώ. Τι χρώμα έχουν τα σχολικά λεωφορεία? Κίτρινο, κόκκινο, μπλε ή πράσινο? Είναι το α κίτρινο. Τελική σου απάντηση. Μάλιστα. Παρακαλώ, κλειδώνουμε α κίτρινο. Μάλιστα. Το κίτρινο χρώμα δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι. Επιλέχθηκε το 1939 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για λόγους ασφαλείας, επειδή είναι το χρώμα που, όπως λένε οι ειδικοί στον δρόμο, τραβάει πιο πολύ το μάτι από όλα τα άλλα. Τρίτη ερώτηση για 300 ευρώ. Ποια από τις αμερικανικές πόλεις θυμίζει παγωτό? Το Σιάτλ, η Βοστόνη, το Σικάγο ή το Μπρούκλιν? Είναι το γάμα το Σικάγο. Να το κλειδώσω. Ναι, βέβαια. Παρακαλώ, γάμα Σικάγο. Πολύ σωστή απάντηση. Απλά τώρα προσπαθώ να διαβάσω. Έχω φάει πολύ παγωτό. Έχεις φάει πολύ παγωτό. Και εγώ έχω φάει πολύ παγωτό. Λοιπόν, παγωτό σοκολάτα με κομμάτια αμυγδάλου, σιρόπι σοκολάτας, σαντιγί, τρίμα αμυγδάλου και κλασικά μπισκοτάκια ως toppings. Να μας πεθάνετε, θέλετε? Λυπηθείτε μας, σας παρακαλώ δηλαδή. Δεν είστε άνθρωποι εσείς. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. 300 ευρώ είναι δικά σου και πάμε για την τέταρτη ερώτηση, Μαρία Άννα, για τα 400 ευρώ. Σε ποια πτώση είναι η φράση «καλέ μου άνθρωπε»? Στην ονομαστική, στη γενική, στην αιτιατική ή στην κλητική? Σε ποια πτώση είναι η φράση «καλέ μου άνθρωπε»? Είναι το δέλτα στην κλητική. Δέλτα κλητική. Να το κλειδώσω. Και βέβαια. Παρακαλώ, κλειδώστε το δέλτα. Πολύ σίγουρη η Μαρία Άννα για αυτή την απάντηση. Κλητική είναι η πτώση που μεταχειριζόμαστε όταν καλούμε ή προσφωνούμε κάποιον. Σωστά. Να, φτάσαμε στο πρώτο μαξιλαράκι, ούτε μία βοήθεια. Μη ματιάσω, δεν χρειαζόμαστε καθόλου. Παρακαλώ, πέμπτη ερώτηση για 500 ευρώ. Τι ώρα επιτρέπεται να ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες το καλοκαίρι? Στις 5.30, στις 6, στις 6.30 ή στις 7, ενώ μην πάτε για ξημερώματα. Ναι. Θεωρώντας ότι η μέρα είναι μεγαλύτερη το καλοκαίρι και θεωρώ ότι είναι το δέλτα το 7. Να το κλειδώσω. Ναι, να το κλειδώσουμε. Παρακαλώ να κλειδώσουμε το δέλτα 7. Δεν έχω να πω τίποτα. Η Μαρία να νιώθει τόσο σίγουρη στις απαντήσεις της. Εγώ θα είχα μπερδευτεί πάρα πολύ εδώ τώρα με τις ώρες. Αλλά εσύ να σε βλέπω σίγουρη. Τώρα βέβαια είναι πολύ αργά. Θεωρώ ότι έχει μία λογική. Μπράβο, βρε Μαριάννα. Μακάρι. Απλά δεν μπορώ, επειδή το μου έχει συμβεί, δεν θέλω να βλέπω παίχτες να φεύγουν από το παιχνίδι χωρίς να έχουν πάρει ούτε μία βοήθεια. Ούτε εγώ. Ναι. Θα ήθελα να συμβεί. Μακάρι αυτό. Να είναι το 7. Δώστε μας τη σωστή απάντηση. Η
αλήθεια είναι ότι είναι ο άντρας μου οικοδόμος και προσπαθώ να σκεφτώ τι ώρα ξυπνάει το βράδυ. Α, είναι οικοδόμος ο σύζυγος. Ναι, ναι, μάλιστα. Και σκέφτηκα μήπως το καλοκαίρι φεύγει λίγο νωρίτερα. Φεύγει λίγο νωρίτερα η αλήθεια είναι, μάλιστα, αλλά για να προετοιμαστεί εκείνος. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, να πω λοιπόν. Όχι, 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 τώρα, μα τώρα ζεσθενόμαστε, τώρα που πήραμε φόρα, τώρα που... Λοιπόν, να πω καταρχάς για να... Κατά τη θερινή περίοδο, από την 1η Απριλίου ως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 3 έως τις 5.30 το απόγευμα και από τις 11 έως τις 7 το πρωί. Είναι η μεσημβρινή και η νυχτερινή ησυχία. 11 με 7. Εκεί πρέπει να κάνουν όλοι... Κανένας δεν πρέπει να... Μάλιστα. Ωραία. Είσαι πολύ ωραία παίκτρια. Χαίρομαι έτσι που ξεκινάει η όλη αυτή η διαδικασία της καινούργιας σεζόν με μία παίκτρια σαν και σένα. Ευχαριστώ πολύ. Βλέποντας τη στήλη, είμαστε πάρα πολύ καλά. Οι τρεις βοήθειες ανέγγιχτες, 500 ευρώ δικά σου, αυτά δεν τα χάνεις με τίποτα. Και ας ελπίσουμε ότι κάτι καλό θα συμβεί στις αρχές του εκατομμυριούχου για τη δεύτερη σεζόν. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο. Κάτι μου λέει ότι αυτό το κορίτσι μπορεί να κάνει την έκπληξη. Καλή σας νύχτα.